Καλησπέρα και σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα οικονομικά, καθώς σήμερα είναι και το θέμα της ΔΕΗ, ξανά πρώτο θέμα, και είναι ένα από τα σημεία τα οποία επικαλείται η αξιωματική αντιπολίτευση για να πείσει ότι η κυβέρνηση αφήνει πίσω τις διάφορες νάρκες και ένα έτσι ναρκοθετημένο οικονομικό πεδίο, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση. Επειδή είχατε διεξαγάγει και μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση ως αρμόδιος υπουργός τότε για τη ΔΕΗ, θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα πια πόσο χάλια ή αν είναι χάλια τα πράγματα στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Καταρχήν, διάβασα πριν από λίγες ώρες μια ανακοίνωση εκ μέρους της ΔΕΗ, η οποία απαντάει πάνω στα λεγόμενα της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, συγγνώμη, ότι επίκειται η κατάρρευσή της. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Προφανώς η ΔΕΗ αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια προβλήματα ρευστότητας. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων, λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς, έχει χάσει ένα μερίδιο από την ίδια την αγορά, έχει περιοριστεί το μερίδιό της. Αυτό γίνεται, ξέρετε, στο πλαίσιο αυτό που ονομάζουμε απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν κάτι το οποίο αποτελούσε επιλογή και των προηγούμενων κυβερνήσεων και το ήθελε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο στις περισσότερες χώρες. Αλλά κανείς, αν θέλει να είναι ειλικρινής για τα προβλήματα που όντως αντιμετωπίζει η ΔΕΗ, θα πρέπει να θυμηθεί μια σειρά παράγοντες που ουσιαστικά την έχουν οδηγήσει σε μια δύσκολη θέση, όχι αυτή mm-hmm. που επικαλείται η αντιπολίτευση, αλλά που τελικά την οδηγήσανε στο να χάσει κάποιες ευκαιρίες όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα σας αναφέρω δύο τρία πράγματα. Δεν αναφέρομαι στο ότι χρησιμοποιήθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή των μνημονίων ως εισπρακτικός μηχανισμός για το λεγόμενο ΕΤΙΔΕ, το χαράτσι επί των ακινήτων, τον προκάτοχο του ένφια, όπου αντιλαμβάνεστε όταν ο κόσμος είχε δυσκολίες λόγω της μείωσης του εισόδηματός του να πληρώσει το λογαριασμό, επιβάλλανε και το ΕΤΙΔΕ, οπότε έγινε ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα, δεν πλήρωνε συνολικά το λογαριασμό μαζί με το ΕΤΙΔΕ, άρα άρχισαν να σωρεύονται διάφορα ανεξόφιλτα ποσά. Κυρίως όμως, αυτό που έλειψε τα προηγούμενα χρόνια με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν μια στρατηγική της ΔΕΗ προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Άφησαν εκμετάλλευτο, για παράδειγμα, το πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένατη και έχει κερδίσει θέσεις επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην παγκόσμια, στην ευρωπαϊκή μάλλον αγορά, ως προς το ποσοστό παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις λεγόμενες ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο είναι το μερίδιο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κάτω από το 30%, αν δεν κάνω λάθος, το μερίδιο της αγοράς που κατέχει η ΔΕΗ από αυτό που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ξέρετε? Ποιο? Κάτω από 2%. Η ΔΕΗ που ξεκίνησε πρώτη, που είχε το μονοπόλιο κάποτε, πριν έρθουν οι ιδιώτες, ουσιαστικά με πολιτική επιλογή των τότε υπουργών και των διοικήσεων, κατ' εντολήν όμως των πολιτικών ηγεσιών, άφησαν εκμετάλλευτο αυτό το πεδίο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό είναι το πιο κερδοφόρο. Όλους τους λογαριασμούς μας, αν έχετε δει, πληρώνουμε έναν λογαριασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Που είναι και τσουχτερούτσικος, έτσι. Που είναι ένα μεγάλο, διότι είναι πιο ακριβοπληρωμένη κιλοβατόρα αυτή. Ναι. Από αυτό λοιπόν, αν θέλετε, το πάρτι των κερδών όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, η ΔΕΗ έμεινε απ' έξω. Έτσι λοιπόν τις μείνανε εκείνες οι δραστηριότητες που δεν ήταν πάντοτε κερδοφόρες. Ήταν περιορισμένη η συμμετοχή της στο φυσικό αέριο, όταν το φυσικό αέριο ήταν ανταγωνιστικό και είχαν πέσει οι τιμές του. Είχε τις λιγνητικές μονάδες, οι οποίες όμως επιβαρύνονται με τα τέλη που πληρώνουν των ρήπων, από ένα ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ρήπων διαμορφώνονται οι τιμές και άρα είναι υποχρεωμένη να πληρώνει κιόλας για την παραγωγή από λιγνίτη. Έχει μια λογική αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από αυτό το είδος των καυσίμων. Όλα αυτά λοιπόν λείψαν ο σχεδιασμός. Τι έλειψε άλλο? Ότι είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τα νησιά. Είτε ήταν η Κρήτη, είτε ήταν mm-hmm. οι Κυκλάδες. Έργα τα οποία τώρα έχουν προχωρήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ένα επιπλέον κόστος για τη ΔΕΗ να έχει σε αυτά τα μέρη μονάδες που να λειτουργούν με μαζούτ,
έτσι, με καύσιμο παραδοσιακό, που είναι πολύ κοστοβόρες, και αυτό πάλι με τη σειρά της ήταν αναγκασμένη να το μετακυλεί μέσα στον λεγόμενο οίκο προς τους πολίτες. Καταλαβαίνετε, όταν λοιπόν υπάρχει η έλλειψη ενός τέτοιου σχεδιασμού, επόμενο είναι κάποια στιγμή όλα αυτά να συσσωρευτούν ως προβλήματα. Το καλό είναι, θα έλεγα, ότι και ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γίνει πλέον πράγματα, και ως προς τις διασυνδέσεις, με μεγαλύτερο αυτό το έργο της διασύνδεσης Αττικής Κρήτης, είναι το μεγαλύτερο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ευρώπη, και το οποίο, προσέξτε, υλοποιείται πλέον από τον ξεχωριστό πλέον ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είναι μια εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα, δημόσιου συμφέροντος. Γράφτηκε κάπου σε μια εφημερίδα ότι ο δημόσιος ΑΔΜΙΕ δεν θέλησε να πάρει ένα ποσό 300 εκατομμυρίων και πλέον από την Ευρώπη για να εκτελέσει το έργο. Ξέρετε αυτό τι σήμαινε? Ότι ουσιαστικά ζητάνε κάποιοι να πάει να το κάνει με κάποιον ιδιώτη, ναι, στο όνομα δήθεν κάποιων κεφαλαίων, όταν ο ίδιος ο ΑΔΜΙΕ έχει εξασφαλίσει πρώτα απ' όλα την ένταξη αυτού του έργου, και αύριο θα γίνουν και ανακοινώσεις, στο νέο ΕΣΠΑ. Άρα υπάρχει φτηνό χρήμα. Όταν μπορεί και δανείζεται, επειδή ακριβώς το 51% ανήκει στο δημόσιο, χαμηλότοκα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και άρα το δίκτυο παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο, και τα κέρδη, τα οποία είναι μοναδικά, είναι ένα το δίκτυο, είναι φυσικό μονοπόλιο, επανέρχονται στο ελληνικό δημόσιο, άρα θα έλεγε κανείς και στους Έλληνες πολίτες κατά κάποιο τρόπο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρόκειται για άλλη μια φορά επιχειρούμενη επίθεση στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού από συγκεκριμένα συμφέροντα. Νομίζω ότι προετοιμάζουν το έδαφος αυτή τη στιγμή. Αν ομιγέννητο έρθει στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, να μπορέσουν ενδεχομένως να μιλήσουν ξανά για ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Αυτού του μοναδικού, επαναλαμβάνω, φυσικού μονοπωλίου. Ένα είναι το δίκτυο. Είναι 100% κερδοφόρα αυτή η επιχείρηση. Γιατί να την κατέχει αυτή τη στιγμή, αυτή τη βασική υποδομή, κάποιος ιδιώτης, και να μην κερδίζει το δημόσιο όταν τα καταφέρνει κιόλας. Κάνει τις επενδύσεις που πρέπει. Αυτό ετοιμάζονται. Ενδεχομένως προετοιμάζουν το έδαφος να την εξαναγκάσουν να πουλήσει υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Αλλά εδώ όμως χτυπάμε και πάνω στο Σύνταγμα, το οποίο έχει κάποιες δικλείδες σε σχέση με την αξιοποίηση του νερού, το οποίο θεωρείται ένα δημόσιο αγαθό. Αλλά τα υδροελεκτρικά είναι πάρα πολύ κερδοφόρα, θα τα θέλαν κάποιοι ιδιώτες. Αυτά είναι τα ζητήματα που κρύβονται πίσω από τα κροκοδίλια δάκρυα που ρίχνουν αυτοί που ευθύνονται για τα προσημερινά προβλήματα της ΔΕΗ. Κύριε Σκουλέτη, μια που μιλήσατε για το Σύνταγμα, εάν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, όσες διατάξεις ως γνωστόν έχουν περάσει με 180 από την Βουλή που διαλύθηκε προχτές, θα χρειάζονται τώρα μία απλή πλειοψηφία για να αναθεωρηθούν ως προς το περιεχόμενό τους. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει σταθερός, είτε βρεθεί στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε στα κυβερνητικά όπως είναι τώρα, στην δική του εισήγηση και πρόταση να αποσυνδεθεί η διάλυση της Βουλής από την προεδρική εκλογή. Νομίζω ότι όταν κανείς αναφέρεται στις αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές, πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια συνέπεια και μια σταθερότητα. Αλίμονο αν υπόκεινται αυτές οι θέσεις στην τρέχουσα πολιτική σκοπιμότητα και συγκυρία. Κατά συνέπεια, να θεωρείται δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστηρίξει αυτά που υποστήριξε και στην προηγούμενη Βουλή, από όποια θέση και αν βρεθεί, είτε της αντιπολίτευσης είτε και του πρώτου κόμματος. Πώς αξιολογείτε τις τελευταίες δηλώσεις, τις τελευταίες 2-3 μέρες της κυρίας Γεννηματά, η οποία μεταξύ άλλων έχει πει ότι θα βοηθήσει να βρεθούν οι 200 ψήφοι για να καταργηθεί η απλή αναλογική που εσείς νομοθετήσατε και να μην εφαρμοστεί ούτε καν στις μεθεπόμενες εκλογές, σε καμία εκλογική αναμέτρηση, και ότι ακόμη και από τα έδρανα της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, όπως λέει, δεν θα αφήσει τη χώρα να μπει σε περιπέτειες, υποθέτω κάτι σαν ψήφο ανοχής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλιώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε? Απολύτως ειλικρινή εκ μέρους της. Θεωρώ δηλαδή ότι τελικά αποκαλύπτουν ποια ήταν η στόχευση, ποιος ήταν ο προσανατολισμός του Κινάλ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προσέξτε να δείτε, είχε μια ευκαιρία.
αυτό το κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο η ιστορική του παράδοση είναι από τον σοσιαλδημοκρατικό χώρο, από εκεί προέρχεται, από την λεγόμενη κεντροαριστερά. Είχε μια ευκαιρία να βγάλει τα συμπεράσματα μιας καθοδικής πορείας, να μιλήσει για τις δικές του ευθύνες, να επαναπροσδιοριστεί στρατηγικά, να πάρει τις αποστάσεις του από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον νεοφιλελευθερισμό, τον οποίο τον εφάρμοσε στα κυβερνητικά προγράμματα που υλοποίησε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το έκανε. Και τελικά, παρόλο ότι έγινε αυτή η θεαματική κίνηση απομάκρυνσης του κυρίου Βενιζέλου, φαίνεται ότι οι απόψεις του κυρίου Βενιζέλου είναι αυτές οι οποίες κυριαρχούν στο σημερινό κοινάλ. Νομίζω ότι επάξια πλέον διεκδικεί τον τίτλο του αυτό που ονομάζουμε δεκανίκη σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, κύριε Σκουρλέτη, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, και είναι λογικό να το λέει, ότι μπαίνει στη μάχη για να κερδίσει. Όμως βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις και η διαφορά διευρύνεται και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν. Και υποθέτω ότι δεν είναι πλέον λίγο πιο δύσκολο, έως αρκετά πιο δύσκολο, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, να μιλήσετε με τόση ευκολία, να αμφισβητήσετε μάλλον με τόση ευκολία τα ευρήματα των μετρήσεων. Τι λέτε? Προσέξτε να δείτε, προφανώς όταν έχεις ένα τέτοιο πραγματικό, νοπό αποτέλεσμα της κάλπης, νομίζω ότι έχει πολύ μικρή σημασία να ασχολείσαι με τις δημοσκοπήσεις. Και μπορεί να φαίνεται δύσκολο να υπάρξει η ανατροπή, θεωρώ όμως ότι στην πολιτική υπάρχουν και πράγματα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται ακατόρθωτα, αλλά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το κλειδί για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα είναι το να πάνε να ψηφίσουν όσοι δεν είχαν πάει όχι μόνο στις ευρωεκλογές, αλλά και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και σε προηγούμενες άλλες αναμετρήσεις. Κυρίως αυτές τις δύο τελευταίες ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές του 2015. Αν κανείς δηλαδή κάτσει και δει τους απόλυτους αριθμούς των ψήφων των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015, ναι, θα διαπιστώσει ότι μια αύξηση της συμμετοχής, αλλά και ο χαρακτήρας των εθνικών εκλογών που δεν επιτρέπει, θα λέγει κανείς, με τόση ευκολία την διασπορά ψήφων, την χαλαρότητα της ψήφου, μπορούν τελικά να κάνουν κατορθωτό αυτό που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Να είναι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι σε αυτή τη μάχη, και ακριβώς επειδή υπάρχει το νοπό αποτέλεσμα, δεν είναι εύκολο για το ΣΥΡΙΖΑ να βρει αφήγημα, δεν είναι εύκολο να πείσει τον κόσμο. Είναι εύκολο? Θα σας πω. Εμείς νομίζω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές πρέπει να πείσουμε και να ζητήσουμε από τον κόσμο και να μην ξεχάσει, διότι πραγματικά ένας λαός και μια κοινωνία που δεν έχει μνήμη και μάλιστα για τα πρόσφατα γεγονότα δεν μπορεί να έχει και μέλλον. Είναι απαραίτητο αυτό. Είναι ένα συμπέρασμα ιστορικό, θα έλεγε κανείς, διαχρονικό για τον οποιονδήποτε λαό. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχάσουμε ποιοι ευθύνονται για το εδώ που φτάσαμε, για την μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία που γνώρισε μεταπολεμικά ο τόπος. Αυτές οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν υπογραφή. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει ότι στο τέλος του τρίτου προγράμματος, για πρώτη φορά έχει διαμορφωθεί ένα σταθερό έδαφος στην οικονομία που μας δίνει την άνεση να ξεδιπλώσει ο καθένας το πρόγραμμά του και να καλέσουμε τον κόσμο να επιλέξει στο τι θέλει. Θέλει λοιπόν μια πολιτική η οποία με έναν τεκμηριωμένο τρόπο, με έναν γιωμένο τρόπο, έναν ασφαλή τρόπο, θα βαδίσει στο δρόμο της ανάπτυξης που ήδη έχει ανοίξει και τελικά θα δει αυτό το προϊόν της ανάπτυξης να ξαναγυρίζει στον πολίτη μέσω μιας αξιόπιστης παιδείας, μιας αξιόπιστης υγείας, με νέες θέσεις δουλειάς, αξιοπρεπώς, αμοιβόμενες, με πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, με πολιτικές που θα ενθαρρύνουν πια τους ίδιους τους νέους ανθρώπους να επιχειρούν και να ξαναγυρίσουν στον τόπο τους, ή θέλει μια πολιτική την οποία βλέπετε πως επιμελώς προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κρύψει? Το ρεπορτάζ που είχατε πριν από λίγο ουσιαστικά δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία πάσχει από αυτό ακριβώς που κάνει η σουπιά και το χταπόδι όταν πας να το ξετρυπώσεις. Πάει να θολώσει τα νερά. Αμολάει μελάνη. Για να μας κρύψει τελικά το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, τι λέει αυτό το πρόγραμμα λοιπόν? Γενικά και αόριστα τάζει κάποιες φοροαπαλλαγές,
Διότι σωστά βεβαίως είναι η ώρα των φοροαπαλλαγών, αλλά των στοχευμένων φοροαπαλλαγών, των μετρημένων φοροαπαλλαγών. Φοροαπαλλαγών που δεν θα έρθουν να υπονομεύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, mm-hmm. που δεν θα υπονομεύσουν τους διορισμούς στην εκπαίδευση, στην υγεία, αλλά θα είναι ακριβώς φοροαπαλλαγές που θα δώσουν ανάσες. Φοροαπαλλαγές που δεν θα γίνουν καταθέσεις σε νέες offshore στο εξωτερικό, σε φορολογικούς παραδείσους. Mm-hmm. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά θέλει να δει, γιατί αυτές οι φοροαπαλλαγές, αν δεν δικαιολογηθούν εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, η τρύπα που θα γεννήσουν, εάν επιχειρηθούν, που θα δημιουργήσουν, από κάπου θα πρέπει να καλυφθεί. Και τότε πλέον ο δρόμος είναι μονόδρομος. Ή θα εφαρμόσεις αυτό που έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και απέφυγε η Νέα Δημοκρατία να έρθει να ψηφίσει στη Βουλή πριν κλείσει, mm-hmm. δηλαδή την διασφάλιση ότι δεν θα καταργηθεί το αφορολόγητο δημόσιο, ήταν μια τροπολογία που έλεγε. Γιατί δεν ήρθε να ψηφίσει τη συγκεκριμένη τροπολογία της κυβέρνησης? Μάλιστα. Να έρθει μόνο γι' αυτό και να πει, αυτό είναι παρακαταθήκη για την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό να το διασφαλίσουμε όλοι. Όχι καμία μείωση στο αφορολόγητο. Είναι το πιο σκληρό μέτρο. Ναι. Το να μειώσει. Τύχει τους πάντες, οριζόντια. Θα αναγκαστεί λοιπόν τι να κάνει. Αν κάνει αυτές τις φοροαπαλλαγές που λέει, που πολύ αμφιβάλλω, διότι είπε ότι το 19 δεν θα κάνει τίποτα. Αυτό μας είπε για πρώτη φορά, μας αποκάλυψε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ακούσαμε πριν λίγο. Άρα μετατίθεται για το 20, mm-hmm. αφού υπάρξουν προηγούμενα μεταρρυθμίσεις. Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις? Να κοπούνε επιδόματα, το επίδομα ενοικίου για τα νέα ζευγάρια, να μειωθεί το επίδομα ανεργίας, να απολυθεί κόσμος όπως τα έχει κάνει παλιότερα? Αυτά είναι αμήλικτα ερωτήματα. Μάλιστα. Και κύριο Σκουρλέτη, αν μπορείτε με μια κουβέντα, επειδή ο χρόνος πιέζει. Το αντιλαμβάνομαι. Είδαμε ένα γαλάζιο χάρτη στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας από το 12, κόμμα κυβερνών από το Γενάρη του 15 και υπήρξαν ακόμη και πόλεις που οι υποψήφοι σας φτάσανε με το ζόρι το διψήφιο ή σε άλλες όπως την Πάτρα ούτε καν. Υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό? Σας έχει προβληματίσει αυτή η εικόνα? Καταρχήν, θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα αποτελέσματα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Ο δεύτερος βαθμός, οι περιφέρειες δηλαδή, ναι. πράγματι είναι πιο κοντά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και εκεί το πολιτικό ρεύμα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης εν ώψη των τότε των ευρωεκλογών επηρέασε και την κάλπη ναι. του δεύτερου βαθμού. Στον πρώτο βαθμό θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι πολυπίκυλα. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές και αιτίες που οδηγήσαν στην διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος και το κόμμα που κέρδισε ή το χρώμα που κέρδισε είναι το λευκό. Στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε συνδυασμούς οι οποίοι είναι πολυσυλλεκτικοί. Ναι. Αντίθετα, όσοι συνδυασμοί πήγαν να συνδεθούν με κεντρικές πολιτικές στρατηγικές, είναι αυτοί οι οποίοι τελικά ο κόσμος τους έστρεψε την πλάτη. Και αυτό βέβαια σχετίζεται από μια κουλτούρα πλέον που έχει διαμορφωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά με πιο έντονο τρόπο mm-hmm. εκδηλώθηκε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, μια κουλτούρα σεβασμού των προβλημάτων και των ιδιωτερωτήτων της αυτοδιοίκησης. Ο κόσμος τελικά ενισχύει εκείνα τα σχήματα τα οποία με συνέπεια ασχολούνται και καταθέτουν προτάσεις για τα προβλήματα του τόπου τους mm-hmm. και που δεν είναι τελικά, ας πούμε, οι μάντες μεταβίβασης μιας κεντρικής γραμμής από την κεντρική πολιτική σκηνή. Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή δύναμη στις εκλογές. Υποθέτω δεν θα μου πείτε, επειδή είστε θεσμικός πάντα, δεν θα μου πείτε αν θα είστε στο επικρατείας. Θα περιμένετε τα όργανα να το ανακοινώσουν. Έτσι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.